Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 7 και ξεκινάει η πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Sky. Τα μαθητικά σακίδια μπαίνουν στους ώμους ξανά από αύριο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μια σχολική χρονιά η αυλαία της οποίας όμως ανοίγει με φόντο τα τεράστια προβλήματα που άφησε πίσω το σεισμός και στα σχολικά κτίρια, αφού 465 από αυτά σε ολόκληρη την Αττική κρίθηκαν ακατάλληλα. Την ίδια στιγμή τα ρήγματα στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και το ενδεχόμενο εγκέτατος να κάνει ξανά την εμφάνισή του προκαλούν αρκετά ρίχτερ και στους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι εκφράζουν έως και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οι σεισμολόγοι πάντως επιμένουν ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Ας δούμε στήτους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Για τις 27 του μήνα ανέβαλε το Υπουργείο Παιδείας τη λειτουργία των σχολείων στις πληγήσεις περιοχές, ενώ αύριο ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. 465 σχολικά κτίρια στην Αττική έχουν ήδη κριθεί ακατάλληλα. Κλειστά θα παραμείνουν και όσα σχολεία στο Κερατσίνι, τον Κορυδαλό και την Νίκαια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. 363 αναπληρωτές δάσκαλοι και 548 αναπληρωτές καθηγητές, οι πρόσληψεις των οποίων ανακοινώθηκε μόλις χθες, θα πρέπει τη Δευτέρα να παρουσιαστούν στις θέσεις τους. Το 80% των διοριστέντων έχει ήδη ενημερωθεί, δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας. Διχασμένοι οι επιστήμονες για το ενδεχόμενο ημί και νέου σεισμού. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται πάντως οι σεισμολόγοι, επιμένοντας ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, αλλά και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενεργοποίησης κάποιου άλλου ρήγματος. Να παραμερίσουν τις διαφορές τους κάλεσε τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Αμερικής ο νέος αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο οποίος ενθροντίστηκε χθες στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη. Με το πρώτο βίντεο λοιπόν της ημέρας, απίστευτη σύγχυση έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες και συχνά αντικρουόμενες εκτιμήσεις των επιστημόνων για τέτοια και την πιθανή συνέχεια του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου. Ακόμη χειρότερο είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των επιστημόνων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόβλεψης ενός σεισμού. Η μέθοδος της ομάδας ΒΑΝ δέχεται πειρά από όλες τις πλευρές. Τρία μεγάλα ρήγματα που απειλούν την Αττική βρίσκονται στο χώρο γύρω από το επίκεντρο του πρόσφατου σεισμού των 5,9 Ρίχτερ. Αυτό αναφέρει ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ένθετο αφιέρωμα για τους σεισμούς που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Σύμφωνα με τον χάρτη, το πρώτο ρήγμα που έχει μήκος 15 περίπου χιλιόμετρων βρίσκεται βόρεια του Θριασίου πεδίου και οροθετεί την νοτιοδυτική Πάρνηθα. Το δεύτερο ρήγμα, βόρεια της Πεντέλης και συγκεκριμένα στο Διόνυσο, επεκτείνεται από την περιοχή της Δροσιάς μέχρι την περιοχή της Ραφίνας και έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρων. Ενώ ένα τρίτο ρήγμα, στα βόρεια της Πάρνηθας, που περνάει από την Αυλώνα και τη Μαλακάσα, υπολογίζεται ότι έχει μήκος περίπου 18 χιλιόμετρων. Την ίδια ώρα, ο γεωφυσικός του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Κώστας Αθανασούλας, μιλάει για ένα ρήγμα μήκους 80 χιλιόμετρων που χωρίζει την Αττική στα δύο. Ξεκινάει από εδώ, έρχεται στη Τζιά, πάνω από την Μακρόνισο, ναι, και συνεχίζει και βγαίνει επάνω. Βιωτία, φτάνει στην Αταλάντη, υπάρχει ένας κλάδος εδώ της Αταλάντης και συνεχίζει επάνω. Όλο αυτό το πράγμα αυτό είναι ένα ενιαίο ρήγμα δηλαδή. Είναι ένα μεγάλο ρήγμα το οποίο πιθανώς να διακόπτεται σε ορισμένα σημεία. Την αποκάλυψη αυτή έκανε μιλώντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και ήταν μια άποψη που προκάλεσε αμηχανία στον συνομιλητή του σεισμολόγο Παύλο Τάσο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι γεωφυσικές αποδείξεις ότι υπάρχει μια μεγάλη διάρρηξη εδώ. Και απλώς ένα μικρό κομμάτι διεγέρθηκε και επιφανειακά έδωσε αυτό το ρήγμα το οποίο λέει ο κύριος Τάσος ή ο κύριος Παυλίδης ή οποιοσδήποτε άλλος σεισμολόγος. Τι να πω. Είπαμε, από εκεί και πέρα πλέον η ίδια η ζωή θα αποδείξει αν υπάρχει αυτό το ρήγμα και αν... Τι να σας πω δηλαδή. Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε από αυτό το ρήγμα. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Ανάσουλας έχει προσδιορίσει ένα τέτοιο ρήγμα... Αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Αλλάζουν. Οι δονήσεις που προκάλεσε ο σεισμός όμως συνεχίζονται και μεταξύ επιστημόνων, αφού οι διαφωνίες ανάμεσα στους σεισμολόγους καλά κρατούν. Αφετηρία της διαφωνίας τους, η μέθοδος του καθηγητή Παναγιώτη Βαρότσου, αλλά και η αμφισβήτηση της δυνατότητας πρόβλεψης ενός σεισμού από την περιβόητη ομάδα ΒΑΝ, της οποίας είναι επικεφαλής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, εδώ και 18 χρόνια η ομάδα ΒΑΝ έχει κάθε διευκόλυνση από την πολιτεία. Η μέχρι τώρα ιστορία της όμως, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει αποδείξει την αναξιοπιστία των σημάτων που δέχεται. Για παράδειγμα, στο σεισμό της Καλαμάτας, το ΒΑΝ λειτουργούσε με 18 σταθμούς σε όλη τη χώρα, όμως δεν μπόρεσε να λάβει κανέναν πρόδρομο της δόνησης. Το ίδιο συνέβη και το 1995 στο φωνικό σεισμό του Αιγείου, αφού η προειδοποίηση, όπως λένε οι σεισμολόγοι, όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά αποπροσανατόλισε τους επιστήμονες, οδηγώντας τους στην περιοχή της Θεσσαλίας, που τότε για προληπτικούς λόγους τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς αυτό να δημοσιοποιηθεί. Το
1993, πάντως, σε μια συνέντευξη τύπου μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 26ης Μαρτίου στον πύργο, ο κύριος Βαρότσος είχε υποστηρίξει ότι η ομάδα του είχε προβλέψει εκείνο το σεισμό με ακρίβεια ως προς το επίκεντρο και το μέγεθος, 4 μέρες πριν, και πως ο ίδιος είχε ειδοποιήσει τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας. Το μόνο που μπορώ να κατηγορηθώ είναι η παραβίαση απορρίτου, αλλά όπως εξήγησα, μετά το σεισμό δεν υπάρχει απορρίτου. Δεν υπάρχει απορρίτου για ό,τι συνέβη, καθηγητά. Για ό,τι θα συμβεί στο μέλλον μπορεί να δεσμεύεστε. Τους πρόσφατους ισχυρισμούς της ομάδας ΒΑΝ για επικείμενο σεισμό στην Αττική δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Άκης Τσελέντης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ομότιμου καθηγητή γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαζάχου. Υπογράψαμε ένα χαρτί, όλοι μαζί και ο κύριος Τσελέντης, στο οποίο χαρτί γράφω λέμε ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Αν ο κύριο Ελένη άλλα υπογράφει και άλλα λέει στα μέσα ενημέρωση, είναι δικό του πρόβλημα. Οι προβλέψεις της ομάδας ΒΑΝ πάντως συνεχίζουν να προκαλούν αναστάτωση στον κόσμο αλλά και αντίδραση από άλλους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.